Σήμερα φιλοξενούμε στην Αθήνα Σταύρο Ιωαννίδη, τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας. Είναι και στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την ώρα, λίγο νωρίτερα πήγε. Πράγματι, η Σία Ουγκουιντό Κροσέτο, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, σε μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό αλλά και εξοπλιστικό ενδιαφέρον, συναντάται αυτή τη στιγμή με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Γεωπολιτικό ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστές οι πολύ στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ιταλία με τη Λιβύη, με τις μεγάλες επενδύσεις που κάνει εκεί. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να θέσει για μία ακόμη φορά το ζήτημα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και να ξεκαθαρίσει τη θέση της για άμεσες εκλογές. Ένα θέμα στο οποίο είχε επαμφωτερίζουσα στάση η Ιταλία. Ουσιαστικά αναγνωρίζοντας εντός εισαγωγικών την μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης, αφού υπέγραψε συμφωνία μαζί της, από τη στιγμή βεβαίως που και η Ελλάδα αλλά και η διεθνής κοινή γνώμη λέει πως δεν έχει την εξουσιοδότηση η προσωρινή αυτή κυβέρνηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Ήταν κάτι που προκάλεσε και την ενόχληση βεβαίως της ελληνικής πλευράς. Από την άλλη όμως υπάρχει έντονο εξοπλιστικό ενδιαφέρον, όπως λέγαμε Σία, διότι έρχεται με νέα βελτιωμένη πρόταση για τις κορβέτες ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, με καλύτερους οικονομικούς όρους αλλά και κάποιες αναβαθμίσεις στα εξοπλιστικά συστήματα της κορβέτας, αλλά και για τα C-130. Καθώς υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για την απόκτηση τουλάχιστον 4 μεταχειρισμένων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα των χαμηλών διαθεσιμοτήτων. Κλείνοντας, να πούμε πως την ερχόμενη Πέμπτη στις 30 του μηνός αναμένεται να συνεδριάσει μετά από σχεδόν ένα χρόνο η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για τα θέματα της ενέργειας, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Κάτω από εντελώς νέα δεδομένα. Ακριβώς και με νέους υπουργούς εξωτερικών βεβαίως στην Κύπρο και το Ισραήλ. Και αυτό έρχεται ως απάντηση, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών στην επαναπροσέγγιση που επιχειρεί η Τουρκία με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, για το ρεπορτάζ.